Και η πρώτη εντολή δόθηκε το 2015. Εμείς λοιπόν τον 11ο του 2015 βγάλαμε τη τμηματική έκθεση ελέγχου που αφορούσε στην διαφημιστική δαπάνη και όχι μόνο. Η πρώτη εντολή υπουργού για έλεγχο στο Κέλπνο δόθηκε το 2015. Υπήρχαν εντολές ελέγχου στο παρελθόν για το Κέλπνο, οι οποίες δεν ήταν αντίστοιχα διεισδυτικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο τριετίας. Δηλαδή, τι οικονομικά διαχειρίζεται, πώς τα διαθέτει, με ποιες αποφάσεις. Καταλάβατε, αυτά τα οποία ελέγξαμε εμείς με την εντολή του Υπουργού Υγείας. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Μάρτης. Παρακαλώ. Γενικό συμπέρασμα της έκθεσης των 106 σελίδων. Είναι ταυτόσιμο, και θέλω να δω αν συμφωνούμε, με αυτό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν τηρεί λογιστικά βιβλία. Σας διαβάζω το Γενικό Συμπέρασμα. Έντυπα, μηχανογραφικά, από όσα στοιχεία παραδόθηκαν, σας διαβάζω χαρακτηριστικά ότι, όπως ήδη είναι γνωστό, το Κέλπνο άγνωστο, γιατί εξαιρέθηκε από τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητη να τηρεί δημόσιος φορέας, δεν είχε υποχρέωση τήρηση λογιστικών βιβλίων, δεν είχε υποχρέωση να προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ, αυτό είναι γνωστό. Ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού. Δεν είχε προχωρήσει έκδοση προεδρικού διατάγματος να υπάρξει κανονισμός λειτουργίας και δεν είχε καν λογιστήριο. Και αυτά επιτρεπόντουσαν, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Δηλαδή, ο κανονισμός λειτουργίας και το ότι δεν είχε λογιστήριο ήταν στα πλαίσια των εξαιρέσεων του Κέλπνο, ναι ή όχι? Ποια είναι η γνώμη σας? Τη γνώμη μου θα σας πω εδώ. Έτσι. Και είχε τελικά μετατραπεί, σας λέω, το συμπέρασμα του ΣΕΙΠ σε ένα κέντρο απόλυτης αδιαφάνειας. Θέλω τη γνώμη σας. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, και εμείς έχουμε μείναμε έκπληκτοι. Όχι ότι δεν είχαμε ακούσει για αδιαφάνεια στο Κέλπνο, όπως και εσείς το γνωρίζετε, αφού προέρχεστε από το χώρο της υγείας. Εδώ όμως, είδαμε και στην πράξη σας, λέω, πέραν των αναθέσεων για τη διαφημιστική δαπάνη, πέρα από το γεγονός ότι ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού, εδώ είδαμε ότι δεν εξαιρείται όμως και από το Προεδρικό Διάταγμα 60 του 2007 για τους διεθνείς διαγωνισμούς. Έπρεπε να κάνει δημοσίευση εφημερίδες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για να μην γίνει αυτό, όπως ανέφερα σε προηγούμενη ερώτηση, δεν θυμάμαι σε ποιο κύριο απάντησα, για να μην γίνει εγένετο η κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή κατά τη διαφημιστική δαπάνη, άλλη ήταν η δαπάνη για τις εφημερίδες, άλλα κατά μπάνερ στο ίντερνετ, άλλη δαπάνη ήταν για την προβολή των διαφημιστικών σποτ, με σκοπό να πέσουν κάτω από τις 211.000 ανά έργο, ώστε να γίνονται οι απευθείας αναθέσεις. Αυτό διαπιστώσανε οι επιθεωρητές μου. Αυτό διαπιστώσαμε. Συνεπώς, και εκεί δεν έγινε διαγωνισμός όπως λέω. Ταυτίζεστε με τις διαπιστώσεις των υπολείπων φορέων, αυτό μου λέτε. Τους ανοίξαμε το δρόμο και θεωρώ ότι και οι άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί ακολούθησαν και σήμερα υπό τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης έχει ο έλεγχος αυτός γενικευθεί, όπως γνωρίζετε. Έχει γενικευθεί σε πολύ μεγαλύτερο εύρος. Θέλω να σε ενημερώσω για το εξής. Έχω μπροστά